υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίησης του ίδιου του Πρωθυπουργού προσωπικά αυτές τις κρίσιμες ώρες της εθνικής μάχης. Υπάρχει μια εκστρατεία λάσπης εναντίον του που εκπορεύεται από πολλά και διάφορα κέντρα, πολιτικά και άλλα, και στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Δεν μας εκπλήσει σε καμία περίπτωση και αυτό ακόμη το κυριολεκτικά απαράδεκτο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο πριν από λίγο. Προσέξτε όμως, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει θέμα καμένο στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει θέμα Σαμαρά. Υπάρχει μείζον θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εάν κρατήσει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Καμένο. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι αναλαμβάνει ο κύριος Σαμαράς προσωπικά πλήρως την πολιτική ευθύνη για την κατάπτωση στην οποία οδηγεί την πολιτική ζωή του τόπου ο βουλευτής του, άρα και ο ίδιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μείζον θέμα ηθικής και πολιτικής τάξης για τον κύριο Σαμαρά, εάν κρατήσει στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Καμένο. Τέλος, για να πω για μια ακόμη φορά κάτι που έχει πει σε αυτήν εδώ την αίθουσα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αλλά και ενώπιον του ελληνικού λαού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι και αδέρφια έχει και συνεργάτες έχει και φίλους έχει και υπουργούς έχει και βουλευτές έχει. Όμως όταν πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο για αυτόν από αυτό καθ' αυτό το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αυτό δεν το λέω για να δώσω κανένα περιθώριο συκοφαντίας που εκτοξεύτηκε προς οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Το λέω για να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι πλανώνται πλάνοι νυχτρά όσοι νομίζουν ότι αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτή η κυβέρνηση, ιδίως όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο Πρωθυπουργός, είναι δυνατόν να είναι ένας Πρωθυπουργός του οποίου θα αμφισβητήσει κανείς το ήθος και την ακεραιότητα. Επιτέλους, έλεος σε όλη την αθλειότητα, σε όλη την προσπάθεια κατάπτωσης της πολιτικής ζωής του τόπου που προέρχεται από τις τάξεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και όριο. Είναι ώρα εθνικής μάχης. Αυτό είναι ένα πισόπλατο, απαράδεκτο, άθλιο χτύπημα εναντίον προσωπικά του Πρωθυπουργού, το οποίο πρέπει εδώ και τώρα ο κύριος Σαμαράς να πάρει απόφαση πώς θα το αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστώ.